Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στις συχνότητες του Ιλυρία Group TV. Σήμερα και από την εκπομπή «Πρόσωπα και Αναλύσεις» θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, η οποία θα μας μεταφέρει εκατοντάδες χρόνια πίσω και έχει να κάνει με το αρχαίο ελληνικό δίκαιο. Βέβαια, θα ήθελα πριν ξεκινήσω και παρουσιάσω την εκλεκτή καλεσμένη μας να πω ότι το αρχαίο ελληνικό δίκαιο και ειδικότερα το δίκαιο της Αθήνας χαρακτηριζόταν από μια προβολή των γραπτών κανόνων δικαίου. Οι Αθηναίοι πίστευαν ότι ο νόμος αποτελούσε ένα από τα κυριότερα θεμέλια, αλλά συνάμα και την σπουδαιότερη εγγύηση της δημοκρατίας του. Για όλα αυτά, έχουμε σήμερα καλεσμένη στο πάνελ μας την κυρία Λιάκου Ραστιλιανή, η οποία είναι υποψήφια βουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευσης από νομό Πρεβέζης, την οποία καλωσορίζω και καλησπέριζω. Καλησπέρα κύριε Βοντετσιάνο, ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι και πάλι προσκεκλημένη στην εκπομπή σας. Σήμερα θα μας ταξιδέψετε πάρα πολύ στο παρελθόν με την ωραία αυτή εκπομπή σας, κυρία Λιάκουρα, και έχει να κάνει με το δίκαιο, με την δικαιοσύνη, πώς λειτουργούσε, πώς ιδρύθηκε τα τότε χρόνια. Και θα ήθελα λίγο από εσάς, με το δικό σας λόγο και την έρευνα που έχετε κάνει, να μας κάνετε μία αναδρομή του αρχαίου ελληνικού δικαίου, από ποιο νέο να είχε θέσμο θετηθεί και γίνεται η χρήση αυτού. Ναι, βεβαίως. Όπως είπατε και σήμερα θα κάνουμε μία αναδρομή στο αρχαίο ελληνικό δίκαιο και θα δούμε πότε ακριβώς ξεκίνησε και τα λοιπά. Όσο αφορά από τα γραπτά που υπάρχουν, από τα έργα του Ομήρου και του Ισίωδου απουσιάζει οποιοδήποτε αναφορά σε γραπτούς κανόνες. Στις κοινωνίες στις οποίες απηχούν τα έργα αυτά, οι κοινωνικές σχέσεις ρυθμίζονται βασικά με κάποιο σύστημα προφορικού δικαίου και η επινόηση και διάδοση της αλφαβητικής γραφής στην Ελλάδα είχαν ως αποτέλεσμα έναν αιώνα περίπου μετά τα πρώτα γραπτά κείμενα που ήταν ιδιωτικού χαρακτήρα και χρονολογούνται γύρω στο 750 π.Χ. Να έχουμε τους πρώτους γραπτούς νόμους. Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά δηλαδή στο ρόλο γραφής στις αρχαϊκές νομοθεσίες καθώς και σε νομοθετικά έργα από την Αθήνα και την Γόρτινα. Βέβαια, ακόμη δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι η βάση του δικαίου, δηλαδή ο νόμος, δεν είχε για τους αρχαίους ακριβώς την ίδια έννοια που έχει για μας. Η έννοια του νόμου στους αρχαίους Έλληνες περιλαμβάνει κανόνες δικαίου και ηθικής, θρησκευτικού χαρακτήρα, όπως ακόμα και κοσμικούς, γραπτούς, αλλά ακόμα και άγραφους νόμους υπήρχαν τότε. Μάλιστα. Μας ταξιδεύετε 2.500 χρόνια πλάς στην αρχαιότητα και για το ελληνικό δίκαιο. Ωστόσο όμως, αν έχετε και γνωρίζετε, θα ήθελα να μας πείτε κάποια ονόματα αρχαίων νομοθετών και νομικών της τότε εποχής. Ένας που θυμάμαι τώρα ήταν ο λεγόμενος ο Δράκων, ο οποίος ήταν τύραννος, αλλά και ο πρώτος ο οποίος κατέγραψε τους νόμους στην αρχαία Αθήνα με εντολή των Αθηναίων. Αν και συνήθως αναφέρεται ως ο πρώτος νομοθέτης των Αθηνών, πριν από αυτόν, έξι άρχοντες, οι λεγόμενοι θεσμοθέτες, θεσμοθετούσαν τους άγραφους νόμους από το 683 π.Χ. Οπότε λίγο μετέστερα, οι Αθηναίοι του ανέθεσαν να γράψει τους νόμους και το 621 π.Χ. τους έγραψε σε μαρμάρινες πλάκες, τις οποίες τις τοποθέτησε στην αγορά. Και οι νόμοι αυτοί ήταν πολύ αυστηροί και από τότε υπάρχει και η έκφραση «δρακόντιοι νόμοι», και η οποία, όπως ξέρουμε, είναι σύνομη με τους ιδιαίτερους αυστηρούς νόμους. Από τότε υπάρχει και η έκφραση που χρησιμοποιούμε ακόμα και τώρα, «δρακόντια μέτρα», τα οποία ονομάζονται πολύ αυστηρά μέτρα. Και ο Πλούταρχος κιόλας αναφέρει ότι οι νόμοι του Δράκοντα δεν γράφτηκαν απλά με μελάνι, αλλά με αίμα, έτσι αναφέρει. Άλλος ένας ήταν ο Εφιάλτης ο Αθηναίος, ο οποίος χρονολογείται γύρω στο 461 π.Χ. και ήταν διαπρεπής πολιτικός στην αρχαία Αθήνα και μέντορος του Περικλή. Ήταν φτωχός, αλλά δίκαιος και αδιάφθορος, έτσι. Δηλαδή δεν υπηρεαζόταν από κανέναν. Μετέφερε πολιτικές, ελεγκτικές και δικαστικές αρμοδιότητες του Αρείου Πάγου στην Εκκλησία του Δήμου
τη Βουλή και τα Λαϊκά Δικαστήρια της Ηλιαίας. Ο Άριος Πάγος διατήρησε μόνο την δικαστική αρμοδιότητα για φόνους, εκπροθέσεως και τραυματισμούς με σκοπό το φόνο, ακόμα και εμπρισμούς, δηλητηριάσεις και κοπές ιερών δεντρών, όταν οι δύο διάδικοι ήταν Αθηναίοι πολίτες. Ένα από τα σημαντικά που έκανε ήταν ότι επιφόρτισε τη Βουλή με το συντονισμό και την επίβλεψη των αρχών που εμπλέκονταν σε πράξεις διοικήσεως, αλλά και τη αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που ανέκυπταν στο διάστημα ανάμεσα σε δύο συνεδριάσεις του Δήμου, και μετέτρεψε την Σολώνια Ηλιαία, που ως τότε συνεχιζόταν ολόκληρη και πιθανόν ταυτιζόταν με την Εκκλησία του Δήμου, σε δεξαμενή 6.000 κληρωμένων και ορκισμένων Αθηναίων άνω των 30 ετών, από το οποία λαμβάνονται στο εξής οι δικαστές για τα ηλιαστικά δικαστήρια. Αποτέλεσμα όλων των κινήσεων που έκανε ήταν να χάσει ο Άριος Πάγος και τα τελευταία μέσα έμεσης πολιτικής επιρροής που είχε. Οπότε αυτό ήταν και το μεγαλύτερο επίτευγμά του. Άλλος ένας ήταν ο Ζάλευκος. Ο Ζάλευκος ήταν νομοθέτης ο οποίος έζησε περίπου τον 7ο αιώνα από Χριστού, στους επιζεφύριους λόκους στην κάτω Ιταλία. Δεν υπάρχουν και πάρα πολλές πληροφορίες για το όνομά του και υπάρχουν και μάλιστα αμφιβολίες αν ήταν πραγματικό ή ακόμα και μυθικό πρόσωπο. Και σύμφωνα με την παράδοση που λέγεται κατά τον 4ο αιώνα π.Χ. είναι ότι η Αθηνά υπαγόρευε τους νόμους στον Ζάλευκο την ώρα που κοιμόταν. Και κάποιοι ακόμα υποστηρίζουν ότι ο Ζάλευκος άνοικε στον κύκλο των Πυθαγόριων, ενώ σύμφωνα με νεότερη παράδοση κατογόταν, όπως είπα, από την κάτω Ιταλία. Άλλος ένας σημαντικός ήταν ο Κλισθένης. Ο Κλισθένης ήταν Αθηναίος και υπήρξε και αυτός Αθηναίος πολιτικός του 6ου αιώνα, της οικογένειας των Αλκμεονίδων και εγγονός του Κλισθένη του Σικιονού. Αυτός θεωρείται ο πατέρας της Δημοκρατίας, αφού από το 508 μέχρι το 507 π.Χ. έθεσε τις βάσεις για τη δημοκρατική μεταρρύθμιση της Αθήνας. Τα περισσότερα μέτρα που έχει πάρει ο Κλισθένης αφορούν το δημόσιο δίκαιο. Και άλλος ένας σημαντικός ήταν ο Λικούργος. Ο Λικούργος ήταν ο νομοθέτης της αρχαίας Σπάρτης, που καθιέρωσε τον στρατιωτικό προσανατολισμό της σπαρτιατικής κοινωνίας σύμφωνα με τον χρησμό του Απόλλωνα, από τον Μαντίο των Λεμφών. Οπότε όλες οι μεταρρυθμίσεις του απευθυνόταν στις τρεις αρετές των Σπαρτιατών, που ήταν η ισότητα, η στρατιωτική ικανότητα και η λιτότητα. Μετά, άλλος ένας πολύ σπουδαίος ήταν ο Σόλωνα Αθηναίος, που ήταν ο σημαντικότερος Αθηναίος νομοθέτης, ο οποίος χρονολογείται γύρω στο 639 π.Χ. και ρύθμισε νέες βάσεις πάνω στο δημόσιο, το ιδιωτικό και το ποινικό δίκαιο. Οι νόμοι του δημοσιεύτηκαν το 592 π.Χ. και ήταν καταγεγραμμένοι σε ξύλινες τετράγωνες στήλες, οι οποίες στένευαν προς τα πάνω και στρέφονταν γύρω από τον άξονα. Οπότε γι' αυτό και ονομάστηκαν άξονες ή κύρβεις. Η νομοθεσία του απέκτησε φήμη και επέδρασε πάρα πολύ θετικά στην εξέλιξη του δικαίου, αλλά και στην κοινωνική, στην πολιτική, οικονομική, ακόμα και στην πολιτική εξέλιξη της Αθήνας. Οπότε δίκαια ως όλων θεωρείται και ο πατέρας του αστικού δικαίου. Μάλιστα. Μας δώσατε χρήσιμες πληροφορίες και όντως αυτοί οι δύο τελευταίοι, ο Σόλων και ο προηγούμενος, δεν θυμάμαι το όνομά του, ήταν οι καταλύτες του αστικού δικαίου. Ωστόσο, κράτησα αυτά που λέτε, που είπατε πιο πριν, κυρία Λιάγκουρα, ότι ένας εξ αυτών έγραψε τους νόμους σε μαρμάρινη πλάκα. Ναι, επειδή τα γραπτά μένουν και όχι μόνο στα χαρτιά, και σε μαρμάρινη πλάκα να μην μπορούν να σβηστούν και να παραχαραχθούν. Ωστόσο, θέλω να σταθώ σε κάτι που αναφερθήκατε πριν. Η έννοια του νόμου στους αρχαίους Έλληνες περιλάβανε κανόνες δικαίου, όπως είπατε, θρησκευτικούς, κοσμικούς, γραπτούς και άγραφους.
Εδώ λίγο αυτό θα ήθελα να μας δώσετε μία εικόνα, έτσι, μία δική σας εικόνα, μία περιγραφή. Ναι, όπως είπατε και εσείς, υπήρχαν διάφοροι κανόνες, όχι μόνο οι γραπτοί, όπως είπατε, που χαραζόταν πάνω στη μαρμάνη πλάκα που δεν μπορούσε να τους αλλάξει κανένας, αλλά υπήρχαν και οι εθιμικοί κανόνες, δηλαδή κανόνες εκ των κάτω, οι οποίοι ρυθμίζονταν αποκλειστικά οι απλές σχέσεις των Ελλήνων που ζούσαν στις αρχαϊκές κοινωνίες. Και πολύ αργότερα άρχισαν να εισέρχονται και να παίρνουν θέση στη σκηνή του δικαίου οι εκ των άνω κανόνες, δηλαδή οι διατάξεις που θεσπιζόταν από τον άνωτατο άρχοντα και αργότερα και από τα νομοθετικά όργανα της πόλεως, οι οποίες χαρακτηρίζονται και με το ειδικότερο όρο νόμοι, ως νόμοι. Αρχικά, όλοι οι νόμοι ήταν άγραφοι, όπως τα έθιμα, και μόνο αργότερα άρχισαν να γράφονται. Και αν και η σημασία των γραπτών νόμων αυξάνονταν συνεχώς, ωστόσο οι γραπτοί νόμοι στην Ελλάδα δεν κατέλαβαν ολόκληρο το χώρο του δικαίου, έτσι, ούτε ακόμη και στην κλασική εποχή, την περιοχή δηλαδή που χαρακτηρίζεται συνήθως ως περίοδος της νομοκρατίας. Οπότε αυτό που θέλω να καταλήξω είναι ότι πρώτα οι νόμοι ήταν οι λεγόμενοι άγραφοι, σύμφωνα με τα έθιμα και όλα αυτά που υπήρχαν, οι παραδόσεις κτλ. Και μετά γενέστερα γραφούντουσαν όλο και πιο πολύ και απέκτησαν μια περισσότερη οργάνωση, θα έλεγα. Μάλιστα. Θα ήθελα λίγο έτσι με τη δική σας έρευνα και την και γνώσεις πάνω σε αυτήν την εκπομπή που κάνουμε σήμερα, να μας πείτε και να εξειδικεύσετε μερικά γνωρίσματα του αρχαίου ελληνικού δικαίου. Παραδείγματος χάρη, το δίκαιο των πόλεων, των αρένων, το οικιακό δίκαιο. Κάποια από όλα αυτά, αν έχετε κάποιες προφορίες, πολύ θα ήθελα να τις μοιραστούμε μαζί με τους τηλεθεατές μας. Ναι, όπως είπα και πριν, η έννοια του νόμου στους αρχαίους Έλληνες περιελάμβανε κανόνες δικαίου και ηθικής, θρησκευτικούς, κοσμικούς, γραπτούς και άγραφους. Πριν όμως αναφερθούν οι επιμέρους διατάξεις του αρχαίου ελληνικού δικαίου, είναι σκόπιμο να τονιστούν μερικά που είναι γενικού χαρακτήρα γνωρίσματα. Όπως είπατε κι εσείς, το δίκαιο της πόλεως, που υπήρξε βασικά το δίκαιο των αρένων, και παράλληλα όμως με το δίκαιο αυτό, μέσα στα πλαίσια της πόλης υπήρχε και ζούσε τη δική του ιδιόρυθμη ζωή. Και ένα άλλο σύστημα του δικαίου, αυτό που χαρακτηρίζεται ως οικιακό δίκαιο. Γιατί αυτό είχε αναπτυχθεί μέσα στα πλαίσια του οίκου. Ήταν δηλαδή ένα μεγάλο σύνολο εθιμικών κανόνων με πανάρχια προέλευση, που ήταν ακριβώς η αιτία για την οποία οι κανόνες αυτοί αξίωναν ιδιαίτερο σεβασμό. Οι διατάξεις του οικιακού δικαίου διρρύθμιζαν τις σχέσεις και τα δικαιώματα των προσώπων που έμειναν στο σπίτι, όπως π.χ. των γυναικών, των παιδιών, των ανίκανων, π.χ. ανδρών, ακόμα και των δούλων. Μάλιστα. Αναφερθήκατε στην αρχή της συζήτησής μας για το εθιμικό δίκαιο. Εδώ θα ήθελα λίγο να σταθείτε και να μας πείτε κάποια πράγματα, να το εξειδικεύσετε λιγάκι. Το ακούει ο κόσμος. Θα θέλαμε λίγο να ξέραμε λίγα πράγματα για το εθιμικό δίκαιο. Το εθιμικό δίκαιο, σε αυτό το οποίο αναφέρθηκα και πριν, αποτελούσε ήταν ένας μικρός αριθμός των γραπτών νόμων που ίσχυαν στην πόλη των Αθηνών. Δηλαδή, ακόμα και η νομοθεσία του Σόλωνος δεν είναι εκεκταμένη. Έτσι. Και αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμα και μετά το Σόλωνο ελάχιστοι νόμοι ψηφίστηκαν. Δηλαδή, μεταγενέστερα μετά τον 6ο αιώνα υπάρχουν οι περισσότεροι νόμοι που ψηφίστηκαν. Και όπως αναφέρθηκα και πριν, οι εθιμικοί νόμοι ήταν οι νόμοι οι οποίοι είχαν να κάνουν, αποτελείται δηλαδή από κανόνες που αφενός μεν ισχύουν χωρίς να έχουν τεθεί υποχρεωτικά από την πολιτεία, αλλά έχουν διαμορφωθεί και έχουν επιβληθεί μετά από μακροχρόνια αδιάκοπη και ομοιόμορφη εφαρμογή από τον ίδιο το λαό ή ενός γεωγραφικού τόπου ή χώρας, με την προϋπόθεση της απόδοσης αυτούς ενσυνείδητης δεσμευτικής ισχύως.
Δηλαδή αυτοί οι κανόνες εφαρμόζονται με συνείδηση του δικαίου. Δηλαδή από την αντίληψη ότι είναι δεσμευτική. Μέσα από τη συνείδηση του ανθρώπου. Δηλαδή είναι μέσα από την παράδοση, από τα έθιμα, από συγκεκριμένους κανόνες οι οποίοι εξελίχθηκαν μέσα από την κοινωνία. Μάλιστα. Άρα λοιπόν βλέπουμε ένα μεγάλο σύνολο εθιμικών κανόνων με πανάρχια προέλευση, όπου ήταν ακριβώς η αιτία για την οποία οι κανόνες αυτοί αξίωναν ιδιαίτερο σεβασμό. Τι λέτε εσείς, κάντε μας ένα σχολιασμό σας παρακαλώ. Ήταν ιδιαίτερη γιατί, όπως σας είπα, εξελίχθηκαν μέσα από την κοινωνία και ήταν συγκεκριμένοι κανόνες, αλλά έπρεπε να είναι σεβαστοί από όλους. Γι' αυτό και στην αρχή ήταν άγραφοι οι συγκεκριμένοι νόμοι. Έτσι, δηλαδή, στην αρχή δεν ήταν καπογραμμένοι, αλλά σε μεταγενέστερη εποχή γράφτηκαν. Αναφερθήκατε και αναφέρει και η ιστορία για τον Σόλωνα και τους Σολώνιους νόμους του 6ου αιώνα. Θα μας πείτε για αυτούς τους νόμους κάποια πράγματα με την δική σας προσέγγιση. Τα νομοθετικά μέτρα που έλαβε ο Σόλωνας ήταν πολύ τολμηρά, αλλά και δραστικά και αντικατοπτρίζουν το μέγεθος της κρίσης που υπήρχε. Και αυτά πραγματικά κλήθηκαν για να θεραπεύσουν την κοινωνία. Γιατί βασιζόταν στην αρχή της ανισότητας και όχι της ισότητας, ενώ επιδίωκαν να αποτρέψουν την εμφύλια διαμάχη και τη διάλυση της πολιτικής κοινότητας της Αθήνας. Διατηρώντας βεβαίως παράλληλα την κοινωνική διαστρωμάτωση και την προβολή αυτής της διαστρωμάτωσης στη νομή της εξουσίας. Δηλαδή, καθόρισε τα αξιώματα τα οποία μπορούσε κάποιος να ασκεί με κριτήριο την τάξη στην οποία ανήκε και όπου ακατατάσσονταν βάσει του εισοδήματός του και ειδικότερα βάσει της φοροδοτικής του ικανότητας. Ας πούμε, παράδειγμα, ως ταμείες μπορούσαν να υπηρετήσουν μόνο πολίτες της ανώτατης τάξης, ενώ οι πολίτες της κατώτερης τάξης είχαν μόνο δικαίωμα συμμετοχής στην εκκλησία του Δήμου. Και ένα από τα πρώτα που έκανε ο Σόλωνας ήταν τα πρώτα μέτρα επανόρθωσης της υπάρχουσας κατάστασης, πολιτιακές μεταρρυθμίσεις που αφορούσαν στο πολιτικό σώμα, στη λαϊκή κυριαρχία και στα δικαστήρια, καθώς και νομοθετήματα σε συγκεκριμένους τομείς. Ένα παράδειγμα από τα μέτρα επανόρθωσης στα πλαίσια της συσάχθειας, ο Σόλων κατήργησε τα εφιστάμενα χρέη ιδιωτών προς ιδιώτες και προς το δημόσιο και απελευθέρωσε όσους Αθηναίους είχαν γίνει δούλοι λόγω χρεών στην ίδια την Αθήνα και επανέφερε στην πόλη όσους εντωμεταξύ είχαν μεταπολιθεί στο εξωτερικό. Κατήργησε το δανεισμό με εγγύηση το σώμα, την προσωπική ελευθερία δηλαδή του διανολήπτη και των μελών της οικογένειας του και επίσης το πολιτικό σώμα στα πλαίσια των πολιτιακών μεταρρυθμίσεων για την αναμόρφωση και διεύρυνση του πολιτικού σώματος της Αθήνας, ο Σόλων διατήρησε τα 4 υφιστάμενα τέλη που ρύθμιζαν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πολιτών και βασίζονταν ως τότε αποκλειστικά στο ύψος του αγροτικού εισοδήματος. Οι λεγόμενοι 500 μέδιμνοι, δηλαδή λέγονται έτσι επειδή είχαν εισόδημα 500 μεδίμνων και συγκροτούσαν την υψηλότερη τάξη, και ακολουθούσαν οι 300 μέδιμνοι, με εισόδημα δηλαδή 300 μέδιμνα, που λεγόταν και οι ΠΙΣ, και οι 200 μέδιμνοι ονομάζονταν ζεύζητε. Και τέλος, οι θήτες με εισόδημα κάτω των 200 μεδίμνων ετησίως είχαν δικαίωμα ψήφου, αλλά δεν τους επιτρεπόταν να αναλάβουν κανένα δημόσιο αξίωμα. Και για την κατάταξη των πολιτών σε μία από αυτές τις τάξεις εθέσπισε τον ισονοπολογισμό και των εισοδημάτων που προέρχονταν από επαγγελματικές ή εμπορικές δραστηριότητες και επιπλέον έδωσε δικαίωμα στα κατώτερα από αυτά τα μέλη, δηλαδή τους θήτες, να συμμετάσχουν και αυτοί στην Εκκλησία του Δήμου. Και τους παραχώρησε όχι μόνο το δικαίωμα του εκλέγειν, αλλά και του εκλέγεστε. Αποτέλεσμα όλων αυτών των μεταρρυθμίσεων ήταν να λογίζονται στο εξής πολίτες όλοι οι ενήλικες άντρες
που κατοικούσαν στην Αττική και ήταν απόγονοι των κατοίκων της Αττικής. Αν και δεν εθέσπισε την ισότητα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων για όλους τους πολίτες. Επίσης, ο Σόλων μετέφερε στην Εκκλησία του Δήμου την αρμοδιότητα της εκλογής των αρχόντων, που μέχρι τότε το είχε μόνο ο Άριος Πάγος, και εθέσπισε τη διαδικασία της κληρώσεως των 500 μεδήμνων που αναφέρθηκα πριν για την εκλογή τους. Ίδρυσε ένα νέο βουλευτικό σώμα, τη Βουλή των 400, και μετέφερε σε αυτό τις προβουλευτικές αρμοδιότητες που είχε ως τότε ο Άριος Πάγος, δηλαδή την διαδικασία προκαταρτικής επεξεργασίας των σχεδίων ψηφισμάτων που θα υποβάλλονταν στην Εκκλησία του Δήμου. Η Βουλή των 400 ήταν πιο δημοκρατική σε σύγκριση με το αριστοκρατικό σώμα του Άριου Πάγου, στο οποίο συμμετείχαν μόνο οι άρχοντες. Και η Βουλή αυτή τη στιγμή είχε 400 εκλεγμένα μέλη που προερχόντουσαν και από τα τέλη των Ιππέων και των Ζευγητών, δηλαδή και από άλλα κοινωνικά στρώματα. Και η θητεία κάθε βουλευτή ήταν ετήσια. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, στον χώρο της δικαιοσύνης, οι μεταρρυθμίσεις του Σόλωνα ήταν πάρα πολλές σημαντικές. Και είχαν μια κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού και του έλεγχου της εξουσίας. Δηλαδή, ο Σόλων έδωσε τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη, όχι μόνο στον Παθόντα, να καταγγέλει στον Άριο Πάγο, αλλά στον οποιοδήποτε. Οποιοδήποτε μπορούσε να καταγγέλει, αλλά ακόμα και να εμφανίζεται ως κατήγορος. Μάλιστα, κυρία Γιάγκουρα, μας κάνετε ένα πάρα πολύ όμορφο ταξίδι γνώσεων στους τότε αιώνες που γινόταν τα δικαστήρια και οι δίκες. Και το μυαλό μου εμένα, καθώς και των τηλεθεατών που μας παρακολουθούν, σίγουρα θα πηγαίνουν και στο σήμερα, έτσι, όπου δεν θα συζητήσουμε σε αυτήν την εκπομπή. Έχουμε και άλλη μία ακόμη εκπομπή να κάνουμε, να ολοκληρώσουμε. Πάει λοιπόν το μυαλό μου στις αποφάσεις που βγάζουν τώρα τα δικαστήρια, στους δικηγόρους, οι οποίοι αμείβονται αδρά, οι αναβολές που γίνονται, οι τιμωρίες οι οποίες εκπίπτουν από τις αποφάσεις των δικαστών, για τη διαφθορά που υπάρχει στα δικαστήρια, αλλά και τον κόσμο τώρα όπου για ψήλου πίδημα με στραβοκίνταξη θα σου κάνω μήνυση. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε την επόμενη φορά, θέτοντας υπόψη όλα αυτά που μας είπατε, πώς λειτουργεί το ελληνικό αρχαίο δίκαιο. Και θα ήθελα λίγο τώρα να μας απαντήσετε ως υποψήφια βουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευσης, να μας πείτε κάποια πράγματα τα οποία ο φορέας ο οποίος εκπροσωπείτε για το αξιακό το οποίο έχει και πάνω σε αυτά που συζητήσαμε σήμερα. Ναι. Λοιπόν, η θέση του πολιτικού φορέα της Ελλήνων Συνέλευσης είναι ότι θα συσταθούν ιδρικές επιτροπές οι οποίες θα αναλάβουν να ερευνήσουν και στη συνέχεια να γνωματεύσουν και να δομήσουν εμπεριστατωμένες και στοιχειοθετημένες προτάσεις με αδιαφυσβήτητες αποδείξεις, οι οποίες θα κατατεθούν προς συζήτηση, απόφαση και θεσμοθέτηση από τα κρατικά όργανα. Μία από αυτές τις επιτροπές είναι οι Επιτροπές Δικαίου Θεσμοθέτησης και Κατάρτισης των Νομοσχεδίων. Παραδείγματος χάρη, η Επιτροπή Κατάρτισης Νομοσχεδίου για την ίδρυση ενός καθαρά ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος. Μετά είναι η Επιτροπή Κατάρτισης Νομοσχεδίου για τη διαγραφή των χρεώτων Ελλήνων προς το Δημόσιο Ταμείο. Και το εγχείρημα αυτό πρέπει να εντάσσεται αυστηρά μέσα στα πλαίσια του αξιακού συστήματος της Ελλήνων Πολιτείας. Μετά θα υπάρχει μια Επιτροπή Κατάρτισης Νομοσχεδίου για τη διαγραφή των χρεών από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Όπως και αυτό βέβαια πάλι θα περνάει μέσα από το αξιακό σύστημα της Ελλήνων Πολιτείας. Μια Επιτροπή Κατάρτισης Νομοσχεδίου Ακύρωσης όλων των μνημονίων που έχει πάρει η χώρα μας και όλων των δανειακών συμβάσεων. Όπως και μια Επιτροπή Κατάρτισης Νομοσχεδίου Ελέγχου για διαπλοκή και πελατειακών σχέσεων όλων των συμβάσεων μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και κρατών ενιδιωτών. Όπως επίσης και μια Επιτροπή Κατάρτισης Νομοσχεδίων και θεσμοθέτηση όρων και προϋποθέσεων για την υλοποίηση όλων των έργων, όπως σας είπα,
και βάσει των μελετών που θα έχουν εγκριθεί από το κοινοβούλιο κτλ. Οι επιτροπές κατάρτισης νομοσχεδίων θα πρέπει εντός 10 ημερών να έχουν καταρτήσει και να έχουν καταθέσει το νομοσχέδιο. Όπως καταλαβαίνετε, ο πολιτικός φορέας έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο θα ακολουθήσει και θα πρέπει να τηρηθεί αυστηρά μέσα από το αξιακό σύστημα της Ελλήνων Πολιτείας για να έχουμε το απόλυτο δίκαιο. Έτσι, δηλαδή, να μην επικρατεί αυτή η διαφθορά που έχουμε αυτή τη στιγμή στις μέρες μας, αλλά να μπορούμε να ανταποδώσουμε δικαιοσύνη έτσι όπως μας αρμόζει ως έθνος και ως οι φίλοι που είμαστε. Κυρία Γιάκουρα, ήταν σημαντικά τα όσα μας είπατε και θα έχουμε την ευκαιρία στο δεύτερο μέρος της εκπομπή μας να δούμε το τότε με το τώρα πώς είναι τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στο πάνελ μας. Εγώ ευχαριστώ πολύ που ήμουν παρόν. Φίλες και φίλοι, άλλη μια εκπομπή του Ηλιρία Web TV έφτασε στο τέλος της. Στην τεχνική επιμέλεια και σκηνοθεσία ήταν ο Νίκος Σαλονίτης και στην παρουσίαση ο Γιώργος Βενιτσιάνος. Από όλους εμάς, καλή συνέχεια να έχετε.